Εγώ δεν θα αναφερθώ, εγώ συμφωνώ για τα θέματα αγροτικά και για περιελγά με αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Καρδίτσα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί στην αγροτική παραγωγή και σε αυτούς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε αυτούς που δεν είναι. Τα ψέα απεντάσσουν τους μη. Τους απεντάσσουν, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, αυτό, δηλαδή πρέπει να δούμε γιατί ένας που έχει και ένα συμπληρωματικό εισόδημα, εκτός και είναι τόσο ανθυρή η οικονομία όπως βγάλανε τώρα 5,9 που λέει η κυβέρνηση, που δεν χρειάζεται ο μη αγρότης να έχει το χωραφάκι στο χωριό. Θα σας πω κάποια πράγματα γιατί εμείς είχαμε το θλιβερό προνόμιο το 2007 να θρηνήσουμε θύματα. Εγώ κατάγομαι, είμαι και από την Ηλία αλλά είμαι και από τη Ζαχάρα. Και αυτό βοήθησε σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, στο να τρέξουν κάποια λεφτά για να κλείσουν στόματα τότε. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Τότε πιαστήκαμε να προετοίμαστε, γιατί οργανωθήκαμε πιο γρήγορα, γιατί υπήρχε η Ομοσπονδία, υπήρχαν οι σύλλογοι. Τώρα η ίδια κυβέρνηση, ήταν η προερχόμενη από τον ίδιο πολιτικό χώρο, έχει προετοιμαστεί και αυτή λίγο και έχει κάνει παιχνίδι της στο Διέρη και Βασίλευε. Κάτω σε εμάς οι πολιτικάντιδες όλων των χώρων. Λένε ότι η Εύβοια τα πήρε τα λεφτά, γι' αυτό εσείς δεν θα πάρετε. Ίσως κάτι ανάλογο λένε και στην Εύβοια για την Πελοπόννησο. Και αυτό είναι καλό, το ότι μαζευτήκαμε και μια μεγάλη νίκη είναι αυτή, ότι τότε δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, ήταν σε επίπεδο Πελοποννήσου πιο πολύ η φωτιά, είχαμε μαζευτεί σε επίπεδο Πελοποννήσου και αυτά. Τώρα, αν και εμείς είμαστε Δυτική Ελλάδα, βέβαια η Ηλία και η Αχαΐα, τώρα να σας πω. Παραδείγματα, το τι περιμένει, αν δεν δηλαδή δεν το κάνουμε πράξη αυτό που λέμε, το κοινή δράση και στην Αθήνα. Το 2007 μέσω των ΨΕΑ δώσανε τρεις δόσεις. Μάλλον μας είπαν ότι θα πληρωθείτε σε τρεις δόσεις. Φανταστείτε, έτρεξε και πιο γρήγορα η αποζημίωση, γιατί ήταν και οι εκλογές τότε. Η τρίτη δόση, μόλις περάσαν οι εκλογές, την κόψαν στο 80% των αγροτών. Δεν την πήρε κανένας. Έτσι, γιατί δεν είχαν λεφτά, γιατί δεν πληρώνει ο ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ κάνει τις εκτιμήσεις, τα ΨΕΑ πληρώνανε, αλλά δεν έχουν δικό τους ταμείο, χρηματοδοτείται. Στις φετινές, πέρυσι, εκάηκε το Χελιδόνια από που είμαι με τους συναδέλφους που έχουμε έρθει από κάτω. Επειδή δεν συμπλήρωνε το 30% των ζημιών σε επίπεδο νομού που πάνε τα ΨΕΑ, δεν τους αποζημιώσανε. Εφέτο ξανακάηκε το χωριό. Επειδή δεν κάηκε σπίτι, δεν το θεωρούν ότι πρέπει να μπει σε κατάσταση πυρόπληκτου χωριού. Δηλαδή θα πρέπει να κάψουν οι συνάδελφοι το σπίτι ή να κάψουν κανέναν εκ των υστέρων για να θεωρηθούν ότι θα μπουν σε προγράμματα πυροπλήκτων και θα πάρουν κάτι παραπάνω από ότι θα πάρουν κάποιοι άλλοι που έχουν καεί μόνο καλλιέργειες. Αποζημιώσεις. Στα θύματα. Για να δούμε δηλαδή και το τι θα γίνει απλώς με τις καλλιέργειες ή με τα σπίτια που υπήρξαν εκείνη την εποχή. Μετά από 14 χρόνια έρχονται στο Δήμο της Ζαχάρου, γιατί είμαι και δημοτικός σύμβουλος, δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τα θύματα και ακόμα δεν έχουν πάρει, και προσέξτε πόσο κοστολογήσανε τότε την ανθρώπινη ζωή και τα ελληνικά δικαστήρια, 50.000 ευρώ, 60.000 ευρώ και το ανώτερο 80.000. Και ακόμα αυτές οι οικογένειες δεν τα έχουν πάρει. Πόσο μάλλον περιμένουμε ή περιμένουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες όποιας κυβέρνηση ότι θα πάρουμε και αποζημιώσεις. Με τις πλημμύρες δεν θα τελειώσουν οι περιοχές που έχουν πληγεί. Ούτε η Εύβοια, ούτε και τα καινούρια τα δικά μας. Να λέει ο συνάδελφος μόλις βρισκόμαστε. Ποιο ήταν, συνάδελφε, ποιο άγαλμα περιμένουμε να το χώσουν οι βροχές που θα συνεχίσουν και αν τις ρίξει την Πέμπτη κάτω στην αρχαία Ολυμπία? Η αρχαία Ολυμπία θα βυθιστεί και θα βγει πάλι κανένας πέτσας και θα πει ότι δεν φταίνε, δεν κίνηνε οι πυρόπληκτες περιοχές, φταίει η βροχή που ήταν έντονα καιρικά φαινόμενα. Είχε μαυρίσει η θάλασσα στην Εύβοια και έλεγε αυτό στις αρλούμπες του. Σε κάποιους πιάνουν. Μετά από 13 χρόνια, πέρυσι Ζαχάρο. Επνίγηκε όλη. Είχε γεμίσει ο κάμπος με καμένα δέντρα, τα οποία τι έγινε, τα κορμοδέματα που είχαν κάνει και τα είχαν κάνει πρόχειρα, για να πούνε ότι επιτελέσανε το έργο τους ιδιωτική εταιρεία, αυτή που πήγε και στην Εύβοια τώρα,
από τις βροχές υποχωρήσανε και ό,τι ήτανε μαζί με τα χώματα που υπήρχανε και τα υλικά που είχαν φτιάξει τα κορμοδέματα βγήκαν στον κάμπο της Ζαχάρος και πνίξανε τη Ζαχάρο. Ξέρετε πότε πήρανε αυτοί τα 600 ευρώ οι Ζαχαρέοι που πλημμυρίσανε τα σπίτια τους? 20 Νοέμβρη έγινε αυτό του 20. Εφέτο φέρανε στο Δήμο για να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή να πάρουν τα 600 ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική που υπάρχει, αυτή είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και αυτές είναι οι αποζημίωσεις που δίνουν. Αν δηλαδή, δεν τελειώνω γιατί τα έχουν πει οι συνάδελφοι, αν δηλαδή δεν προχωρήσουμε μαζί οργανωμένα και αυτό πρέπει να προσταστεί έξω, ότι για πρώτη φορά από όλες τις φυσικές καταστροφές βρεθήκαμε στην Αθήνα και κουβεντιάζουμε και ότι στις 6 του Νοέμβρη θα παλέψουμε όλες τις περιοχές με τη στήριξη, γιατί το κάνει πάντα τουλάχιστον στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα εργατικά σωματεία της Αθήνας ήταν παρόντα και μας στηρίζανε και από εκεί κερδίζαμε. Η στήριξη αυτή και αυτό φοβόνται. Αυτό είναι και με αυτό το σκεπτικό να πάμε, και επειδή είναι και η πρώτη φορά μπορεί να υπάρξουν και λίγο μεταξύ μας αντιδικίες, αλλά σε καλά πλαίσια πιστεύω είναι καλοπροαίρετα όλα. Είναι κάτι καινούριο που γίνεται αυτό σήμερα και αυτό είναι καλό, επειδή θα έχουμε και στη συνέχεια τέτοια ζητήματα να το κρατήσουμε, να το διευρύνουμε και να το μεγαλώσουμε.